Εμείς έχουμε την κάνει την παρέμβασή μας στο αρμόδιο Υπουργείο. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε υποβάθμιση των υπηρεσιών των ταχυδρομικών και των τραπεζικών, αλλά και γενικότερα κάθε υπηρεσία που παρέχεται στα χωριά της Υπαίθρου, στα χωριά δηλαδή που είναι μακριά από τον αστικό ιστό, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξη γενικότερα των νησιών και βοηθάει σε εισαγωγικά την αστιφιλία, να το πούμε, δηλαδή μετακίνηση πληθυσμών από τα χωριά στις κεντρικές πόλεις. Θεωρώ ότι το κράτος θα πρέπει να ενισχύει αυτές τις πρωτοβουλίες, θα πρέπει να χρηματοδοτεί το κράτος αυτές τις προσπάθειες, θα πρέπει όπως επιδοτεί τις άγονες γραμμές στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία των νησιών, το ίδιο θα πρέπει να ενισχύει και να ενθαρρύνει με κάθε τρόπο τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. Δεν μπορεί 19 χωριά να μένουν χωρίς ταχυδρομικές υπηρεσίες, δεν μπορεί να μην έχουν άμεση εξυπηρέτηση και τραπεζικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Όταν εμείς μιλάμε και λέμε ότι θα αναπτύξουμε την περιφέρεια, θα αναπτύξουμε τα χωριά, η τοπική αυτοδιοίκηση, κάνουμε πρωτοβουλίες, εκπονούμε σχέδια και δράσεις όπως τη δημιουργία φυσικών διαδρομών, οι οποίες αναδεικνύουν το περιβάλλον και τις ομορφιές μας. Και η απότερο σκοπός είναι να ενεργοποιήσουμε νέους ανθρώπους να εγκατασταθούν σε αυτές τις περιοχές. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι για να εγκατασταθούν πρέπει να έχουν εκτός των άλλων να έχουν και υπηρεσίες τραπεζικές και υπηρεσίες ταχυδρομικές και υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης στα παιδιά τους. Άρα λοιπόν το κράτος έχει υποχρέωση να στηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη των περιοχών περιφερειακά των πόλεων, των χωριών, εάν δεν παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Όπως βλέπετε, γίνεται μια διαμαρτυρία πολιτών για το θέμα του κλεισίματος του ταχυδρομείου. Ένα πρόβλημα, μια απόφαση η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην περιοχή για τη διανομή της αλληλογραφίας, για τη διανομή και μάλιστα όταν πρόκειται για συστημένα επίγοντα κλπ, για τη διανομή των συντάξεων στους ανθρώπους που εδώ η πλειοψηφία είναι υπερήλικες, για συναλλαγές με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Γνωρίζετε ότι είμαστε σε μια πολύ μεγάλη απόσταση από την πόλη της Χίου και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση είναι τα χωριά τα πιο πάνω, τα υπόλοιπα χωριά της Αμανής, 19 οικισμοί, 15 πρώην κοινότητες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώς διαμαρτύρονται. Εμείς ζητάμε να παραμείνει το ταχυδρομικό γραφείο εδώ στην Βολισσό και επειδή ακριβώς ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μειωμένο προσωπικό, έχουμε μία πρόταση να γίνει αυτό ακριβώς το οποίο έγινε και στις Συνούσες και στα Ψαρά, δηλαδή να προσληφθεί συμβασιούχος και να λειτουργήσει κανονικά το γραφείο, το ταχυδρομικό της Βολισσού με όλες τις δραστηριότητες, διότι μπορεί να έχει προκηρυχθεί για να πάρει κάποιος ιδιώτης ένα ιδιωτικό ταχυδρομικό πρακτορείο, όμως με τους ιδιώτες δεν συνεργάζεται η Eurobank που έχει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και επομένως δεν θα γίνονται συναλλαγές. Και πολλοί επιχειρηματίες εδώ στην περιοχή αντιμετωπίζουν πρόβλημα και μάλιστα μην βλέπετε αυτή την νεκρή περίοδο, το καλοκαίρι ο πληθυσμός εδώ πενταπλασιάζεται και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη καθημερινά να κάνουν κάποιες συναλλαγές. Τους δημιουργείται έτσι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εμείς από την πλευρά μας ως Συμβούλιο Κοινότητας της Βολισσού έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες και επειδή κινητοποιήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι το θέμα το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για μας, το κόστος δηλαδή, γιατί είναι 19 χωριά περιμετρικά εδώ του βουνού, με ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία, οι οποίοι εξυπηρετούνται όχι μόνο στα θέματα της αλληλογραφίας, αλλά και στο θέμα των συντάξεων, της πληρωμής λογαριασμών κτλ. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη Βολισσό. Το τραπεζικό κομμάτι είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι αυτό που εξυπηρετεί και δεν είναι υποχρεωμένοι οι γέροντες, αλλά και νεότεροι άνθρωποι να κατεβαίνουν στην πόλη. Συγγνώμη, ας διακόψω. Δεν υπήρχε τραπεζικό κατάστημα κάποια στιγμή? Όχι. Τραπεζικό κατάστημα δεν είχαμε ποτέ. Α, ποτέ. Δεν είχαμε ούτε ATM και μπήκε ATM πριν από 4-5 χρόνια. Που ήταν να κλείσει.
Έκλεισε το ATM. Δεν είχαμε και με την προηγούμενη δημοτική αρχή το ξανά άνοιξε το ATM εδώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το κλείσιμο του ταχυδρομείου δεν είναι μόνο η μία θέση εργασίας και η μία οικογένεια, ας πούμε. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος που υπηρετεί εκεί και τώρα βγαίνει στη σύνταξη μένει εδώ. Αυτός είναι εδώ, ναι, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Είναι και το γεγονός αυτό που σας περιέγραψα πριν, ότι χάνεται και το κομμάτι των τραπεζικών συναλλαγών. Ναι. Και θα πρέπει ένας άνθρωπος να φεύγει από το χωριό για να κατέβει στην πόλη για να πληρώσει ένα λογαριασμό, δηλαδή ή να εισπράξει μια σύνταξη. Και όταν οι συντάξεις είναι 400 ευρώ, αυτή η μετακίνηση, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένα κόστος που καμιά φορά δεν είναι και πολύ έτσι, δεν υπάρχει αυτή η ελαστικότητα. Από την πλευρά μας, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει και σε θέμα επιστολών και κινητοποιήσεων και προτάσεων. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω, όπως το έχει επισημάνει και ο Δήμαρχος, ότι το ταχυδρομείο μην το συνδυάζουμε μόνο με ταχυδρομείο της Βολισσού. Έχουμε να κάνουμε με 19 χωριά. Βέβαια. Το μοντέλο που θέλουν να κάνουν τα ΕΛΤΑ, όπως έχουν κάνει στα Νένιτα και στο Βροντάδο, δεν μπορεί να γίνει εδώ. Το οποίο τι λέει το μοντέλο αυτό? Μέσα σε ένα κατάστημα, μία γωνία, ένας πάγκος τέλος πάντων, θα λειτουργεί σαν ταχυδρομείο. Όπως υπάρχει κατάστημα στο Βροντάδο, στην Παραλιακή, όπως είναι στα Νένιτα. Σε ένα κατάστημα τι? Σε ένα κατάστημα, οποιοδήποτε κατάστημα. Σε ένα μπακάλικο, σε ένα καφενείο. Σε ένα μπακάλικο, σε ένα βιβλιοπωλείο. Ωραία, ναι. Ωραία. Το ίδιο έχουν προκηρύξει. Ναι, αλλά εδώ θέλουμε όμως και διανομέα. Εδώ θέλουμε και διανομέα, γιατί είναι και η χιλιομετρική απόσταση και η διαδρομή. Δεν είναι όπως είναι, ας πούμε, η Ιωνίας που είναι έτσι. Τόσο βολικά, ή στο Βροντάδο που είναι τόσο βολικά. Εσύ είναι ότι ο ταχυδρόμος εδώ, ο μεγάλος του ρόλος είναι και στο χρηματοοικονομικό. Σωστά. Συναλλαγές τραπεζών, τέτοια, επιταγών, εκεί είναι ο βασικός ρόλος του. Από εδώ είμαι γεννημένος, ρεμένος, εδώ πέρα είμαι. Ναι. Και όλα τα κάνουνε και κανένας δεν δίνει σημασία και οι προύχοντες και όλοι δεν δίνουν σημασία. Γιατί δεν δίνει σημασία? Για το βόρειο τμήμα. Έχουν πάρει όλες τις υπηρεσίες και δεν έχουν φύγει ούτε μία. Γιατί? Εσείς δηλαδή... Τι τους θέμε, εμείς για κοιτάξτε πόσο ακόμως. 20 χωριά είναι από εδώ και πάνω. Ναι. Όλοι αυτοί θέλουν εξυπηρετήσει. Νερό θέλω να πάω να πληρώσω, τώρα πρέπει να πληρώσω 50 ευρώ. Ταξί. Ταξί, ναι. Και να πάω να πληρώσω το νερό. Πρώτα πρώτα τη σύνταξη που δίνει τον ανθρωπό. Ναι. Με τα 300 ευρώ που δίνει του κάθε μιανού. Ναι. Θα γυρεύει να πάει στη χώρα να πληρωθεί. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι, δουλειά είναι αυτή. Έχετε δίκιο. Εδώ είμαστε κεφαλοχώροι. Και εκτός αυτού είναι 19 χωριά γύρω-γύρω, το οποίο το χρειαζόμαστε άμεσα. Υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες, οι οποίοι χρειάζονται να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο και υπάρχει αμεσότητα, είναι παράρτημα τράπεζας, κάνουμε πολλές συναλλαγές, πολλούς λογαριασμούς, τα δέματά μας, το οτιδήποτε γίνεται από αυτό εδώ το ταχυδρομείο. Αν μας το κλείσουνε, πραγματικά ερχόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δίνουμε πάρα πολλά χρήματα για να μεταφερθούμε μέχρι τη Χίο και να ξαναεπιστρέψουμε. Και είναι και πάρα πολύ ο χρόνος για το ταχυδρομείο το κεντρικό της Χίου. Για να περιμένεις δηλαδή να πάρεις κάποιο δέμα ή να πληρώσεις ή το οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να εξυπηρετούνται όλοι, όχι μόνο εμείς που έχουμε αυτοκίνητα και πάμε κάτω, αλλά και πολύ ηλικιωμένοι.